κλείσουμε με ένα θέμα, με μια συνέντευξη, με έναν πρωταγωνιστή, με έναν κριτικό, με έναν υπεραθλητή του νησιού, ο οποίος θα καταβάλει υπεράνθρωπη προσπάθεια για ακόμα μία φορά. Θα κολυμπήσει από την Κίσαμο μέχρι τα Αντικήθυρα. Θα επιχειρήσει, λοιπόν, βλέπουμε και φωτογραφίες για να μπούμε στο κλίμα, θα επιχειρήσει να ενώσει τις δύο περιοχές εκεί περί τα τέλη του καλοκαιριού, μία απόσταση 55 χιλιόμετρων, και ο λόγος ποιος είναι? Να στηρίξει το ΕΕΚ Κισάμου. Πραγματικά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να πάμε στον Κώστα του Βαρουχάκη. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Με ιδιαίτερη χαρά τον υποδεχόμαστε. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας από Κίσαμο. Τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακόμα μια προσπάθεια πραγματικά που χρειάζεσαι τη στήριξη όλων μας. Αυτή τη φορά θα επιχειρήσεις να κολυμπήσεις 55 χιλιόμετρα, να διανύσεις μια προσπάθεια σωστά, μια απόσταση 55 χιλιόμετρων και να ενώσεις δύο περιοχές. Κίσαμο, Αντικήθυρα. Για πες μας. Είναι μια προσπάθεια, μια καινούρια δράση για την ευαισθητοποίηση, την προβολή, τη στήριξη του σχολείου μας εδώ στην Κίσαμο. Μια υπερπροσπάθεια 55 χιλιόμετρα, όπως είπες και εσύ, είναι γύρω στις 30 ώρες στη θάλασσα. Και όλα αυτά για ένα στόχο, για ένα σκοπό, για να φτιάξουμε ένα σχολείο εντάξει το παιδί μας, ένα ειδικό σχολείο εδώ στην Κίσαμο. Ένα ειδικό σχολείο. Πώς προέκυψε γενικά, τι ήταν αυτό το οποίο σε κινητοποίησε? Γνωρίζουμε βέβαια την αγάπη σου για τον συνάνθρωπο, την αγάπη σου για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και την προσοχή μας. Ωστόσο, τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε και σε κινητοποίησε, η αρχή? Μέσω αυτό που μπορώ καλύτερα να κάνω εγώ, μέσω του αθλητισμού, προσπαθώ να προβάλλω το αίσθημα της αγάπης, της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, και μέσω ακραίες αθλητικές προσπάθειες που κάνω, προσπαθώ να περάσω αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα της αγάπης, της αλληλεγγύης και γενικά τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Κώστα, για πες μας κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες του εγχειρήματός σου. Θα ξεκινήσεις 27 Αυγουστού. Ναι, έχουμε βάλει μια μέρα ενδεικτική, 27 Αυγούστου, καιρού επιτρέποντας. Αυτό μπορεί να παίξει 5-10 μέρες μπρος-πίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σύμμαχο στις τέτοιες συνθήκες. Και να πούμε εδώ ότι δεν ξύπνησα μια μέρα και θα κολυμπήσω 55 χιλιόμετρα. Έχω ένα αρκετό αθλητικό background πίσω που μου δίνει τη δυνατότητα να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και λέω πιστεύω γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια ομάδα πίσω μου και ένα φανή ήρωα. Ένα φανή ήρωα που είναι σε όλες τις δράσεις δίπλα μου, που είναι άλλος από τη γυναίκα μου. Και ξέρεις, αυτές τις μεγάλες υπερπροσπάθειες και τις δράσεις που έχουμε κάνει, πολύ σημαντικό ρόλο, μη σου πω το πιο σημαντικό, παίζει η τροφοδοσία. Και ποσότητα και πιο χρονικό διάστημα. Και αυτά τα επιμελείται η γυναίκα μου, που της χρωστά πολλά για ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα, και που δεν είναι λίγα. Για πες μας λίγο αναφορικά τώρα με τα 55 χιλιόμετρα, ποιο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, σύμφωνα και με το project που έχεις εκπονήσει, με το σχεδιασμό που έχεις, με την εμπειρία σου, ναι, για να ολοκληρώσεις το στόχο σου? Ναι. Αυτό το υπολογίζουμε περίπου στις 30 ώρες. 30 ώρες. Μία μέρα και κάτι. Μία νύχτα στην ουσία. Το δύσκολο είναι να περάσει νύχτα. Αν περάσει νύχτα θα τερματίσουμε. Δηλαδή... Και άλλο ένα δύσκολο κομμάτι είναι το πέλαγος, γιατί είναι ανοιχτό. Ναι. Αυτό, δηλαδή, ψάχνω, θα ξεκινήσω από Αντικήθυρα. Μόλις μπούμε στο πρώτο Κισάμου, μετά από 15-20 ώρες, θα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί δεν θα έχουμε κίνδυνος από μελτέμια, από ρεύματα. Οπότε 30 και ώρες μέσα στο νερό. Ναι, οπότε το υπολογίζουμε να είναι τόσο. Αλλά όπως σου είπα και πριν, έχω ένα αρκετό αθλητικό background. Παρά από το Δεκέμβριο τρέχαμε για 24 ώρες με το φίλο μου τον Γεράσιμο, ή πριν 2 χρόνια έκανα ένα υπερτριάθλο για 6 μέρες. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται παράξενο το 30 ώρες, αλλά εγώ μπορώ να το αποδεκτώ, δεν μου φαίνεται τόσο τρομακτικό. Γι' αυτό έχουμε την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Πάντα. Οι 30 ώρες δηλαδή για κάποιον που είναι εξωπραγματικό, για ένα. Για σένα που έχεις προπονηθεί βέβαια και έχεις εμπειρία, είναι κάτι
είναι κάτι ρεαλιστικό και εφικτό. Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Εκπονούμε ένα σχεδιασμό και πάντα στην άκρη στο μυαλό μας έχουμε και ένα κακό σενάριο. Πρέπει να προσέξω αυτά τα χωρία, αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να μην μου τύχει τι, προκειμένου να μην πάθω τι. Τι είναι αυτό το οποίο, όχι σε φοβείς, δεν φοβάσαι τίποτα, το έχεις αποδείξει πάρα πολλές φορές, αλλά τι είναι αυτό το οποίο, ξέρεις, που έχεις στρέψει την προσοχή σου. Το πρώτο είναι καιρικές συνθήκες, να πέσουμε μέσα στο σχεδιασμό. Το δεύτερο είναι η τροφοδοσία μας, να μην μείνουμε από ενέργεια. Και το τρίτο είναι θέμα τυχαία, μην πάθουμε κανένα δραματισμό. Καμιά θλάση, να πάθουμε κράμπες. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να συνεχίσεις, γιατί γνωρίζω δεν εγκαταλείπεις, το γνωρίζω αυτό. Ο καλός σχεδιασμός, άμα έχουμε ένα καλό σχεδιασμό, πιστεύω δεν θα προκύψουν αυτά τα προβλήματα. Άμα πάλι γίνει ένα μελτέμι, ένα κακό καιρό και μας βγάλει εκτός πορείας και δεν βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε, θα το εγκαταλείψουμε. Θα σταματήσουμε. Κώστα, η προπόνηση έχει ξεκινήσει. Η προπόνηση είναι ξεκινήσει από το 15 Ιανουαρίου, μετά το record genius που κάναμε. Ναι. Έχει ξεκινήσει με τρέξιμο, δεν μπορούσαμε να μπούμε θάλασσα. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε θάλασσα. Δηλαδή το καρδιοπνευστικό μας είναι έτοιμο. Τώρα είναι το μυοσυλλετικό μας. Να μπορεί οι μυς να αντέξουν για 30 ώρες στη θάλασσα. Μάλιστα. Πέρα από τη βοήθεια για το σχολείο, την ανέγερση μιας νέας κτηριακής υποδομής που θα στεγάσει τις προσπάθειες εκεί των μαθητών μας και τα μαθήματά τους, το μήνυμα το οποίο επιθυμείς να στείλεις προς τα έξω και κυρίως τη νέα γενιά. Ποιο είναι, τι θες να βγει προς τα έξω, πέρα από τη στήριξη που παρέχει στην οικονομική βέβαια. Εγώ θέλω να βγει, εντάξει, τα μηνύματα είναι πολλά και βγαίνουν. Ναι. Εγώ θέλω να περάσω έναν προβληματισμό που το έχω ξαναπεί σε άλλες δράσεις που έχω κάνει. Αυτά τα παιδιά που φυτάνε στα ειδικά σχολεία, μετά την αποφύτισή τους, τι γίνεται, πού πάνε. Εμείς σαν κοινωνία είμαστε έτοιμοι να τα αποδεχτούμε και να τα απορροφήσουμε. Αυτό τον προβληματισμό μόνο. Κώστα, θες να σου απαντήσω πόρτες κλειστές στην πλειονότητα. Να σου απαντήσω εγώ τι γίνεται. Γιατί εδώ και η εκπομπή γενικά και ο Όμιλος, πόσες φορές έχουμε αναδείξει αυτά τα προβλήματα, αυτούς τους προβληματισμούς, αυτές τις ανησυχίες. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία και σε μια σύγχρονη κατά τα άλλα εποχή που παραμένουν τα ταμπού, παραμένουν οι προκαταλήψεις. Κλείνει τα αυτιά η πολιτεία. Πουθενά στην ατζέντα υποψήφιων βουλευτών, εγώ πραγματικά δεν έχω ακούσει τη λέξη αμαία άτομο με αναπηρία. Και καλό θα είναι να κινητοποιηθούμε όλοι μας, και οι δημοσιογράφοι, και οι εθελοντές, και οι αθλητές, προκειμένου να οθήσουμε την πολιτεία και το κεντρικό κράτος επιτέλους να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν σου κρύβω λίγο αυτό. Γιατί δεν δίνεις σημασία στα άτομα με ειδικής ανάγκης, που είναι δείγμα προόδου και πολιτισμού. Και δεν μπορώ να βρω μια λύση. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, το γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα τα ξαναπούμε και θα στηρίξουμε την προσπάθεια. Να είστε καλά. Να είσαι καλά Κώστα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή και τη στήριξη.